Simon an εδώ στο Παλαιό Κάιρος, στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, αλλά κυρίως στο χώρο που κατά την παράδοση η Περαγία Θεοτόκος ήλθε πρόσφυγας, με τόση φτώχεια και δυσκολία από, την από τα Ιεροσόλυμα, μαζί με τον Γέροντα Ιωσήφ και τον αγαπημένο της Ιών των Ιησού Χριστών. Αξίζει, αγαπητοί μου τηλεθεατές, να δούμε για λίγο αυτή την πινακίδα. Ένα ευσεβής, Περίγητης γράφει «Η σύνεντι Αιγύπτο, ταύτη και ναή πολύ. περί καλή σάγανη που ευσεβών κατά κυρούς βασιλέων αιγερθέντες, εις εκ τούτων εστί, ο τότε οίκος ένθα η Θεοτόκος κατόκι, μετά του Ιωσήφ και του προαιωνίου ιού αυτής, βρεφοθέντος, ότε τη του Αγγέλου εις ηγήσει παρέλαβε ταύτην Ιωσήφ και το παιδίον και κατήλθεν εις Αίγυπτον» ο δότι ούτως οίκος ύστερον υπονδρευσεβώνης ναών περικαλείται και οραότατον μεταποιηθείς τι του λόγου αφιερώθη μητρή, ενώ και εμείς την αβιαβάσαμε ημέρα εν της κελής δηλωνότη της συγγενής αυτό έτερος δε το ναό, το μεγαλομαρτύρι αφιερούτε γεωργείο, εν πύργο υψηλό επάνω ως και πρώτερον και εις δεύρον παρυρθών. Απέναντί μας αγαπητοί μου, θα ήθελα να δούμε με πολύ αγάπη, με βλάβια αυτό το ιερό πηγάδι λαξευμένο με πέτρα παλιά από μάρμαρο που απέναντι ακριβώς διαβάζομαι με πολλή συγκίνηση. «Αυτού εις Αίγυπτον ήλθε η Θεοτόκος μετά του ευλογημένου Ιού αυτής και μετά Ιωσήφ ή να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου» έξω δε του Καΐρου είναι και η βρύσης» όπου έπλυνε η Θεοτόκος τα σπάργανα του Ιού αυτής. Αυτό το ευλογημένο νερό που εκατοντάδες χρόνια τώρα υπάρχει σαν ζωή το πηγή έχοντες δεκάδες άνθρωποι για να βρούνε ίαση παρηγοριά. Θέλω αυτή τη στιγμή να ομιλήσω από προσωπική πείρα ηγαπημένο μου συγγενικό πρόσωπο, ανεψιός μου, είχα κάνει πολύ προσευχή κάτωθεν εδώ σ αυτό το παρεκκλήσιο για να του χαρίσει η Παναγία που τόσα θάματα επιτελεί να δει την χαρά των παιδιών. Και δόξα το Θεό, μετά από πολύ προσευχή η σύζυγός του έφερε στον κόσμο δίδυμα, τον Θεόδωρο και την Αργυρό όχι μόνο η προσωπική μου εμπειρία από την οικογένειά μου, αλλά εκατοντάδες, χιλιάδες, άτεκνες μητέρες έρχονται, γονατίζουν όχι μόνο χριστιανές, αλλά προσέξτε, εκατοντάδες μουσουλμάνες. Και μετά, αφού με ευλάβεια πάρουν από αυτό το νερό, μετά από λίγο καιρό μέσα στα σπλάχνα τους, αισθάνονται την ύπαρξη μια νέα ζωής και ότι θα φέρουν στον κόσμο το περιπόθετο όνειρό τους που θα είναι ένα βρέφος, ένα παιδί. Σήμερα λοιπόν περιδιαβαίνουμε αυτούς τους ιερούς τόπους. Τα πάντα είναι μια ιστορία, τα πάντα είναι ένα θαύμα, τα πάντα ομιλούν για την ιστορία του μικρού βρέφους του Ιησού Χριστού. Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου «Ιδού άγγελος Κυρίου, κατ' όν το Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον «Εγερθής, παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και πορεύου εις γην Ισραήλ». Τεθνή κασιγάρι ζητούνται στη μυζική του παιδιού. «Ο δε Εγερθής παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και ήλθε εις γην Ισραήλ». Αυτός ο τόπος, η θεοβάδιστη χώρα της Αιγύπτου φιλοξένησε στα σπλάχνα τη τον μικρό Χριστό για να έχει από τότε μέχρι σήμερα της, την ευλογία μιας φιλόξενης μεγάλης και ισχυρής χώρας, δίπλα η Ελλάδα μας. Παραπέρα ένα διαμάντι μέσα στο πέλαγος η Κύπρος μας αποτελούν τρία μετερίζια αγάπης ελπίδας των λαών. Στην μεγάλη ειρηνική θάλασσα της Μεσογείου, και στέλνουν ένα κήρυγμα. Δεν πρέπει να πεθαίνουν τόσα παιδιά όπως τότε επί Ηρώδου και να γίνεται η θάλασσα της Μεσογείου νεκροταφείο και σφαγείο μικρών παιδιών. Από αυτό το πηγάδι της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως το ονομάζομαι φυγή Αίγυπτον, ας στείλουμε ένα μήνυμα αγάπης σε όλους τους λαούς, σόλα όλα τα παιδιά του κόσμου, τα ωραία αυτά πλάσματα, για να ζήσουν μια φιλόξενη αγκαλιά κάτω από τον ίδιο πλανήτη, αυτό την γη που με τόση αγάπη έπλασε ο Θεός. Θα ήθελα ιδιαιτέρως στους Αιγυπτιώτες Έλληνες, που πολλοί που θα δούνε απόψε αυτή την μικρή εκπομπή, θα θυμηθούν το Κάιρο, θα θυμηθούν τα σχολεία τους. Τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Άγιο Νικόλα, τη Δαμιέτη, τη Μανσούρα, το Πορσαΐδ. Θα θυμηθούν στα μέρη που γεννήθηκαν, που για αυτούς η Αίγυπτος δεν είναι μια ξένη χώρα, είναι η πατρίδα τους. Και θέλω να τους υποσχεθώ σαν πνευματικός πατέρας ότι μαζί με τους ιερείς μας, τα παιδιά μου τα πνευματικά, φιλούμε με πολλή αγάπη του τόπου που αυτοί αγάπησαν. Και θέλω να τους παρακαλέσω όποτε μπορούν, είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά τους, τα εγγονάκια τους, να έρχονται, να κάνουν ένα προσκύνημα στο παρελθόν, για να παίρνουν δύναμη για το μέλλον. Διότι το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον είναι οι σταθμοί που ορίζουν την πορεία του κάθε ανθρώπου. Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένο το 2019, γεμάτο από αγάπη, ελπίδα, ειρήνη και ο Θεός της αγάπης, ο Ιησούς Χριστός ω πρόσφυγας, ήρθε σε αυτά εδώ τα μέρη να είναι για όλους ένα φως, ένα στεράκι γεμάτο από αγάπη, δικαιοσύνη και ειρήνη χρόνια πολλά και ευλογημένα.